Την ηχηρή αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης και των κομμάτων προκάλεσε η ευνίδη απόφαση του Βρετανού Πρωθυπουργού να ακυρώσει τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη λίγες ώρες πριν το προγραμματισμένο ραντεβού τους, προκαλώντας διπλωματική κρίση μεταξύ των δύο χωρών. Κίνηση που χαρακτηρίστηκε απρέπεια από την Αθήνα, η οποία δια του Πρωθυπουργού αντέδρασε άμεσα και έντονα. Εκφράζω την ενόχλησή μου για το γεγονός ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός ακύρωσε την προγραμματισμένη μας συνάντηση λίγες ώρες πριν αυτή πραγματοποιηθεί. Ελλάδα και Βρετανία ενώνονται από παραδοσιακούς δεσμούς φιλίας και το πλαίσιο των διμερών μας σχέσεων είναι εξαιρετικά ευρύ. Οι θέσεις της Ελλάδας για το ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα είναι γνωστές. Ήλπιζα να έχω την ευκαιρία να τη συζητήσω και με τον Βρετανό ομόλογό μου, μαζί με τις μεγάλες προκλήσεις της διεθνούς συγκυρίας. Γάζα, Ουκρανία, κλιματική κρίση, μετανάστευση. Όποιος πιστεύει στην ορθότητα και το δίκαιο των θέσεών του, δεν φοβάται ποτέ την αντιπαράθεση επιχειρημάτων. Η κίνηση του Ρίση Σούνακ εκλήφθη όχι ως προσβολή προς την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, αλλά προς την Ελλάδα. Δεν δείχνει σεβασμό. Όχι μόνο στον Πρωθυπουργό, γιατί ο Πρωθυπουργός εκπροσωπεί μια ολόκληρη χώρα και τις θέσεις της, με τις οποίες μπορείς να διαφωνείς. Και νομίζω ότι αυτό εντάξει, ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να θεωρηθεί αυτός μια γενικευμένη γνώμη της χώρας μας και κρίση. Σίγουρα όμως είναι κάτι το οποίο καταγράφεται ως μια ατομική συμπεριφορά του Βρετανού Πρωθυπουργού. Αρνητική. Η ελληνική πλευρά πάντως εκτιμά ότι η απρέπεια του Ρίση Σούνακ ως προς ένα μέρος της είχε αφετηρία και την εσωτερική πολιτική σκηνή της Βρετανίας. Αυτή είναι μια διπλωματική απρέπεια των Βρετανών. Σχολιάζεται αρνητικά, όπως είπατε, και από την πλειοψηφία των μέσων ενημέρωσης εδώ στη Μεγάλη Βρετανία. Προφανώς η πίεση που δέχεται η Βρετανική κυβέρνηση από τις δημοσκοπήσεις την οδήγησαν σε αυτό το φάουλ. Έχει πάνω από 20 μονάδες διαφορά το κυβερνών κόμμα από τους εργατικούς. Παρέμβαση στο BBC για το ζήτημα που προέκυψε έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης. It was a bad day. I think your prime minister, when he will have a second thought, he will understand that the Greek prime minister is an important person. The Greek people has re-elected him and has put his trust on him. And I have to be very honest. What Kyriakos Mitsotakis mentioned in his interview is not just his own opinion. It's the single one opinion of 11 million Greek people and I think much more million people around the world. Δεύτερο γύρο αντιπαράθεσης προκάλεσε εντωμεταξύ ο ισχυρισμός της Downing Street που μετέδωσε το BBC ότι υπήρξε συμφωνία μεταξύ ελληνικής και βρετανικής πλευράς να μην τεθεί από τον Έλληνα Πρωθυπουργό το ζήτημα των κλειπτών του Παρθενώνα. Διαρροή που διαψεύδει η ελληνική πλευρά. Εάν δεν είναι δυνατόν να τηρήσουμε τις διαβεβαιώσεις, τις ρητές διαβεβαιώσεις, τότε δεν είναι παραγωγικός τρόπος δραστηριότητας και γι' αυτό είδατε τον Πρωθυπουργό να παίρνει αυτή την απόφαση. Είχε τεθεί και στον Μπόρις Τζόνσον την προηγούμενη φορά και δεν θα ήταν δυνατόν ο Πρωθυπουργός να πάει στη Βρετανία και να μην θέσει και στο BBC συνέντευξη όταν του γίνεται ερώτηση για τα λεπτά του Παρθενώνα να μην πει την ελληνική Η ακύρωσή της συνάντησης όρθωσε ένα κοινό μέτωπο έναντι της βρετανικής διπλωματικής απρέπειας συντασσόμενη με την ελληνική κυβέρνηση τόσο ο Στέφανος Κασελάκης όσο και ο Νίκος Ανδρουλάκης που χαρακτήρισαν απαράδεκτη την απόφαση Σούνακ. Είναι εθνική υπόθεση που αφορά την ιστορία ενός ολόκληρου λαού και ηθικό ζήτημα που αφορά την ξεδιάντροπη κλοπή πολιτισμικού πλούτου από το φυσικό του χώρο. Απαιτούμε λοιπόν σεβασμό από όλους τους θεσμούς και στα δίκαιά μας. Είναι ένα ζήτημα εθνικό, ένα ζήτημα που υπερβαίνει κόμματα, πρόσωπα, κυβερνήσεις. Και εμείς είμαστε στην προτεραιότητα αυτού του αγώνα, διότι θεωρούμε ότι είναι δίκαιο, ότι αφορά την ανθρωπότητα, τον παγκόσμιο πολιτισμό, τα γλυπτά αυτά να επανενωθούν. Η μόνιμη επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα ως αναφέρετο μέρος του μνημιακού συνόλου της Ακρόπολης, καθώς και των άλλων θησαυρών της αρχαίας πολιτιστικής κληρονομιάς που αποτέλεσαν κατά καιρούς αντικείμενα αρπαγής ή αρχαιοκαπηλείας, αποτελεί τη μοναδική επίλυση σε αυτό το διαχρονικό ζήτημα. Ο Πρωθυπουργός ηθελημένα ή άθελά του δημιούργησε διπλωματικό ζήτημα για τα γλυπτά του Παρθενώνα απέναντι σε έναν άτσαλο Βρετανό Πρωθυπουργό και αυτό είναι θετικό. Μετά τις εξελίξεις, το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Λονδίνο έληξε νωρίτερα.